Καλώς ήρθατε στην πόλη μου στο Minecraft. Σήμερα θα δούμε τι θα χτίσω στις επόμενες 40 ημέρες. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας είχα ρωτήσει αν θέλετε να βάζω λεπτομέρειες μέσα στα σπίτια και τα μαγαζιά. Η απάντηση ήταν ναι, πως θέλετε. Στο σούπερ μάρκετ και στο εστιατόριο έχω βάλει ήδη λεπτομέρειες. Εκεί που πρέπει να μπουν είναι στο αριστερό και το δεξί σπίτι. Ξεκινάμε λοιπόν με τα βασικά, βάζοντας μια γλάστρα με ένα λουλούδι στην είσοδο του κάθε σπιτιού. Και τώρα θα χωρίσουμε το κάθε διαμέρισμα σε δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο θα είναι αυτό εδώ πέρα. Η πόρτα του θα είναι στο κέντρο. Το δεύτερο δωμάτιο θα κλείνει σε αυτό εδώ το σημείο, με την πόρτα του να βρίσκεται εδώ. Συνεχίζω κλείνοντας τους τοίχους γύρω-γύρω από το δωμάτιο. Ύστερα θα βάλουμε και έναν τοίχο σε αυτό το σημείο. Και μέχρι τώρα το σπίτι μας μοιάζει έτσι. Αυτό το σημείο θα είναι η υποδοχή του σπιτιού. Αριστερά θα βρίσκεται η κουζίνα. Όλο ευθεία θα βρίσκεται το μπάνιο. Δεξιά το σαλόνι. Και εκεί στη γωνία θα μπει ένα τελευταίο δωμάτιο, το οποίο θα είναι η κρεβατοκάμαρα. Έτοιμος και ο τελευταίος τοίχος. Στην κουζίνα θα υπάρχει ένας πάγκος με το νεροχύτη από δίπλα. Ο πάγκος θα συνεχίζεται από την άλλη πλευρά που θα υπάρχει ο φούρνος. Στην άκρη της κουζίνας θα έχουμε το ψυγείο. Θα υπάρχει και ένα μικρό τραπεζάκι με δύο καθίσματα δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι η κουζίνα. Στο μπάνιο θα υπάρχει η ντουζιέρα, η οποία θα είναι στη γωνία. Θα έχει σκαλάκι για να μπει μέσα και λευκό τζάμι από την αριστερή πλευρά. Και στην ευθεία όπως μπαίνεις θα βρίσκεται η λεκάνη με το καζανάκι. Στο σαλόνι θα υπάρχει ένα μεγάλο τραπέζι, το οποίο θα έχει και δύο καναπέδες, ή μάλλον τρεις καναπέδες, γύρω-γύρω για όλη την οικογένεια. Γλάστρας με λουλούδια στις γωνίες. Τα λουλούδια θα είναι άσπρα. Ταιριάζουν με το υπόλοιπο σπίτι. Και από αυτή την πλευρά θα υπάρχει και ένας πίνακα στον τοίχο. Στο υπνοδωμάτιο θα έχουμε άσπρο κρεβάτι με τραπεζάκι από δίπλα. Μία μεγάλη πολυθρόνα στην άλλη άκρη με άλλο ένα τραπεζάκι μπροστά της. Διάφορες βιβλιοθήκες μέχρι πάνω με πολλά βιβλία. Και αποφάσισα μπροστά στην καρέκλα να μην υπάρχει τραπέζι, αλλά ένα λέκτern, το οποίο βάζεις το βιβλίο εδώ πέρα που θέλεις και το διαβάζεις όταν κάθεσαι. Και δίπλα από τις βιβλιοθήκες ένα jukebox για να μπορούμε να παίζουμε μουσική με διάφορες νότες. Στο hall, δηλαδή στην είσοδο του σπιτιού, θα υπάρχει ένας καλόγερος για να αφήνουν τα μπουφάν τους και τα ρούχα τους οι επισκέπτες, με ένα πολύ όμορφο μπλε λουλούδι από δίπλα. Έτσι λοιπόν θα είναι τα διαμερίσματα αυτής της πολυκατοικίας, με τα συγκεκριμένα δωμάτια και τη συγκεκριμένη διακόσμηση. Τώρα έχουμε το διαμέρισμα της δίπλα πολυκατοικίας. Αυτό το διαμέρισμα θα χωρίζεται στα 4. Δηλαδή όλα τα δωμάτια θα είναι συμμετρικά. Σχεδόν. Όλα τα διαμερίσματα θα έχουν τις πόρτες τους στα πλάγια. Δηλαδή θα μπορείς να μπεις από το ένα στο άλλο γρήγορα. Σε αυτό το δωμάτιο θα μπαίνεις απευθείας στην κουζίνα του. Ναι, είναι περίεργο, αλλά δεν υπάρχει πολύς χώρος όπως βλέπετε. Εδώ ακριβώς θα βρίσκεται και το ψυγείο. Άρα αυτή είναι η μικρή κουζίνα του σπιτιού. Θα έχουμε ένα μικρό σαλόνι με πιο μικρό τραπέζι από το διπλανό σπίτι. Αυτά τα διαμερίσματα βλέπετε θα είναι για πιο μικρές οικογένειες, όχι με τόσο πολλά άτομα. Το υπνοδωμάτιό μας θα είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Θα είναι από τη μεριά που βγαίνεις και στο μπαλκόνι. Θα υπάρχει κομμωδίνο δίπλα από το κρεβάτι, βιβλιοθήκες ακριβώς στο πλάι αλλά μέχρι πάνω ψηλά, και εδώ θα βρίσκεται το σημείο στο οποίο θα μπορείς να διαβάζεις. Στο μπαλκόνι θα έχουμε και μερικά κόκκινα φυτά, τα οποία είναι πολύ όμορφα για διακόσμηση. Η ντουζιέρα θα είναι φτιαγμένη ακριβώς όπως και στο άλλο διαμέρισμα, με τζαμάκι γύρω-γύρω και νερό μέσα. Η λεκάνη επίσης το ίδιο, με το καζανάκι να βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Αυτό είναι το μπάνιο μας λοιπόν, αυτό είναι το υπνοδωμάτιό μας, το σαλόνι και η κουζίνα. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να συνεχίσω το δρόμο από αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό γιατί έρχεται κάτι μεγάλο. Συνεχίζω λοιπόν κανονικότατα με αυτό το δρόμο, όπως ακριβώς ήταν και πριν το γκρι, μαύρος με άσπρες λωρίδες. Ο δρόμος μας έφτασε μέχρι αυτό εδώ το σημείο. Όπως ακριβώς θέλαμε δηλαδή. Τώρα πρέπει να μπουν μερικές κολόνες να φωτίζουν το δρόμο που υπάρχει ήδη, γιατί το βράδυ έχουμε σκοτάδια στη μέση του δρόμου. Δεν θα μπουν παντού κολόνες σαν αυτήν, διότι έχουμε τα μαγαζιά και τις εισόδους από τα σπίτια που φωτίζουν ήδη κάποια σημεία του δρόμου. Άρα θα μπουν κολόνες μόνο εκεί που χρειάζεται. Μέσα στο πάρκινγκ θα υπάρχει διπλή λάμπα, την οποία βλέπετε πρώτη φορά. Αυτό είναι για να φωτίζει και από τις δύο κατευθύνσεις. Πλέον το πάρκινγκ και όλος ο δρόμος της πόλης μας είναι φωτισμένος και στολισμένος με λάμπες. Ίσως να χρειάζεται και λίγες ακόμα, είναι η αλήθεια. Και μια τελευταία σε αυτό το σημείο και είμαστε έτοιμοι. Τώρα η πόλη μας αρχίζει και φαίνεται ακόμα πιο ωραία και τη νύχτα. Τώρα καλά το καταλάβατε, πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο πεζοδρόμιο στην πόλη. Εφόσον φτιάξαμε δρόμο στα αριστερά, δεν γίνει να μην υπάρχει πεζοδρόμιο. Αφού τελείωσα το πεζοδρόμιο από την σειρά που μας ενδιαφέρει, ξεκίνησα να βάζω τις βάσεις των δέντρων μου. Οι κορμοί είναι έτοιμοι. Πάμε να τους κάνουμε δέντρα. Για να φτιάξω τα δέντρα μου είχα μια πολύ απλή στρατηγική. Έφτιαχνα ένα σταυρό πρώτα και το γέμιζα όλο μετά πέρα από τις γωνίες. Τις γωνίες άφηνα κενές δηλαδή. Μετά έφτιαχνα ένα τετράγωνο γύρω από τον τελευταίο κορμό και από πάνω του ακόμα ένα σταυρό. Και στο τέλος ένα φιλαράκι στην κορυφή. Έτσι είναι τα πρώτα δύο δέντρα και θα συνεχιστούν και τα υπόλοιπα δύο. Τώρα που τα δέντρα μας είναι επίσημα έτοιμα, θα ξεκινήσουμε να χτίζουμε το αστυνομικό μας τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα θα ξεκινήσει σε αυτό το σημείο και η βάση του θα είναι κόκκινη. Μόνο οι γωνίες του θα είναι μπλε. Ο λόγος που το αστυνομικό τμήμα θα έχει αυτό το χρώμα είναι ξεκάθαρος. Η αστυνομία χρησιμοποιεί αυτά τα δύο χρώματα. Άρα και το κτίριό της πρέπει να είναι ανάλογο. Η δεύτερη σειρά του τοίχου θα είναι με μπλε χρώμα. Όπως ακριβώς και η τρίτη σειρά. Στην τελευταία σειρά του τοίχου όμως θα παραμένουν μπλε γωνίες και το υπόλοιπο θα είναι κόκκινο. Όπως ακριβώς και στην πρώτη. Ολόκληρη οροφή θα έχει κόκκινο χρώμα, ενώ το πάτωμα που σκάβω αυτή τη στιγμή θα έχει διαφορετικό χρώμα. Θα είναι μπλε. Έξω στο δρόμο, αυτό το δέντρο τελικά δεν το χρειαζόμαστε, οπότε θα το γκρεμίσουμε. Και στη θέση του υπάρχει ένα αστυνομικό κουβούκλιο που θα βρίσκεται μέσα ο φύλακας. Το κουβούκλιο αυτό θα έχει μια πόρτα για να μπαίνεις και κόκκινα με μπλε τζάμια. Το ίδιο και από το πλάι και από μπροστά. Έξω στον δρόμο θα υπάρχουν διακεκομένες μπάρες οι οποίες θα δηλώνουν την ύπαρξη του τμήματος, ώστε να μην παρκάρουν εδώ οχήματα. Επίσης, τέτοιες μπάρες θα υπάρχουν και γύρω-γύρω από την είσοδο του τμήματος, διότι απαγορεύεται για τους κοινούς πεζούς να περάσουν μέσα σε αυτό το χώρο. Εκτός βέβαια αν έρθουν εδώ πέρα και μιλήσουν με το φύλακα πρώτο. Οι ίδιες μπάρες θα υπάρχουν και στην οροφή. Όμως θα υπάρχουν σε όλη την οροφή, όχι μόνο γύρω-γύρω. Ο λόγος είναι για να μην μπορεί να προσγειωθεί ελικόπτερο, ώστε να γίνει κάποια δραπέτευση κάποιου κρατούμενου. Κάπως έτσι θα μοιάζει η ροφή, αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε και άλλα σχέδια. Παρόλα αυτά θα την ολοκληρώσουμε στο τέλος του τμήματος. Για την ώρα τοποθετούμε την πόρτα του τμήματος, η οποία είναι ασφαλείας, και φτιάχνουμε την είσοδό του έτσι ώστε να ταιριάζει με το υπόλοιπο τμήμα για να ξεχωρίζουν οι άνθρωποι ότι είναι ο χώρος του. Ναι, καλά το καταλάβατε, η είσοδος του τμήματος θα είναι μπλε και κόκκινη. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το εσωτερικό του. Σε αυτή την πλευρά θα υπάρχουν μονάχα δύο παράθυρα, τα οποία δεν θα είναι καν παράθυρα, θα είναι μπάρες για τα χιλιά των κρατούμενων, τα οποία θα έχουν μόνο αυτό το μέγεθος, θα είναι μικρά σχετικά. Ένα πυρσό πάνω από την κάθε πόρτα, έτσι ώστε να φωτίζει κάπως το δωμάτιο, και πόρτες ασφαλείας εννοείται. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι τα κελιά, στα οποία θα μπαίνεις μέσα και θα είναι αυτός ο χώρος μόνο. Γύρω από τα κελιά τελικά θα υπάρχουν σίδερα, ώστε να μπορούν να βλέπουν τον κρατούμενο από έξω οι φύλακες. Το ίδιο και στο δεύτερο κελί. Άρα στο εσωτερικό του ο πυρσός θα είναι σε αυτή την πλευρά. Το ίδιο και από την άλλη. Εδώ θα υπάρχει μια ακόμα είσοδος που θα είναι σαν δεύτερη ασφάλεια και συνεχόμενες μπάρες ξανά. Αυτό θα είναι μια έξτρα ασφάλεια σε περίπτωση που κάποιος κρατούμενος δραπετεύσει από το κελί του. Και από την άλλη πλευρά θα υπάρχει κανονικότατος τοίχος με δύο εισόδους που θα οδηγούν στα γραφεία. Τα γραφεία θα είναι δύο, στα οποία όμως θα υπάρχει τζάμι ενδιάμεσα ώστε να μπορούν να συνεννοούνται οι φύλακες μεταξύ τους. Επίσης, τζάμια θα υπάρχουν σε κάθε γραφείο στην πίσω πλευρά και το γραφείο θα βρίσκεται στη γωνία. Ένα γραφείο σε αυτή την πλευρά, ένα γραφείο σε αυτή την πλευρά. Δηλαδή, κάθε αίθουσα θα μπορεί να εξυπηρετήσει δύο άτομα. Το ίδιο θα ισχύει και από την απέναντι. Πάνω από κάθε γραφείο θα υπάρχει μια βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να μπορούν οι υπάλληλοι να πιάνουν τα αρχεία τους. Όσο για τα κελιά που δεν τα φτιάξαμε ακόμα, θα υπάρχει απλά ένα κρεβάτι στο κέντρο. Και αυτό ήταν όλο. Αν δεν τους αρέσει, ας μην κλέβανε. Στα γραφεία θα υπάρχει ακόμα ένα τζαμάκι στο πλάι, για να μπαίνει λίγο περισσότερο φως, να μην είναι πολύ μουντά εδώ μέσα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν τζάμια και σε αυτή την πλευρά που είναι τα κελιά, αλλά έξω από τα κελιά. Όμως πάλι, αν κάποιος τα σπάσει, παραβιάζει ήδη τον πρώτο τοίχο ασφαλείας. Οπότε δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μείνουν χωρίς τζάμια. Βάζουμε και φωτισμό έξω από τα παράθυρα του αστυνομικού τμήματος και λίγο φωτισμό γύρω από τα κελιά για να εντοπίζουμε ύποπτες κινήσεις. Και πάμε να φτιάξουμε αυτό που πρέπει να φτιάξουμε στην οροφή. Μία μεγάλη κόκκινη σιρήνα από τη μία πλευρά και μία μπλε από την άλλη. Η κόκκινη σιρήνα είναι έτοιμη και πάμε για την μπλε. Και η μπλε σιρήνα θα είναι φτιαγμένη ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τώρα το αστυνομικό μας τμήμα είναι έτοιμο. Είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό από τα υπόλοιπα κτίρια της πόλης μας. Παρόλα αυτά, αν θέλετε να μάθετε τι θα χτιστεί απέναντι από το αστυνομικό τμήμα, απέναντι από αυτή εδώ πέρα τη θάλασσα και γενικότερα σε ολόκληρη την υπόλοιπη πόλη, πατήστε το like από κάτω, γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε και κάντε ένα subscribe. Θα τα πούμε ξανά στις 50 ημέρες στον Creative Κόσμο μου. Αντίο σας!